Σόνια, ας πούμε, μου έλεγε μια κυρία, να, εγώ την τάδε τη βοήθησα, της έβγαλε το βιβλίο της Τζο Δωρεάν, ξέρω εγώ, και αυτή ψωνίστηκε και δεν μας μιλάει. Και αυτό συμβαίνει. Ή εγώ τώρα, ξέρω εγώ, να εκδώσω ένα τέτοιο βιβλιαράκι, ξέρω εγώ, με βοήθεια η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, τα αδέρφια μου, ξέρω εγώ, και το κάνω μια... Λοιπόν, καλησπέρα. Για να δούμε εδώ, νομίζω το μικρόφωνο δεν είναι καλά τοποθετημένο. Ένα λεπτάκι. Όμως ανεβαίνει. Νομίζω έτσι είναι καλύτερα. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου. Και χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη γιορτή. Γιόρταζε ο Χαράλαμπος και Χαρά. Προσπαθώ να δω πώς θα κατεβάσω. Νομίζω ότι έφτιαξε. Και σήμερα λοιπόν να δούμε ποιος γιορτάζει. Το κλασικό ξεκίνημα είναι με αυτή την πληροφορία. Και τώρα αμέσως θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Βλάσιος, η Αγία Θεοδόρα η Βασίλισσα, και είναι η έβρεση των τιμίων λειψάνων του προφήτη Ζαχαρία. Αυτά. Αν έχετε κάποιον που γιορτάζει, να μην ξεχάσετε να του πείτε χρόνια πολλά. Έχουμε και ένα Σαββατοκύριακο έτσι πιο... ρομαντικό λόγο και του Αγίου Βαλεντίνου που έρχεται. Σήμερα πήγα να φτιάξω τα νύχια μου παντού, να κρέμονται μπαλόνια και καρδούλες. Πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Αλλά από την άλλη, εφόσον μας έχουν καταργήσει το καρναβάλι και τους εορτασμούς, λέει ο κόσμος ότι κάπου πρέπει τέλος πάντων να, με μια αφορμή να ξεδώσουμε. Για να δούμε τι γλέντια, ποιος θα γλεντήσει του Αγίου Βαλεντίνου. Ένα μουσικό μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
ναι, της ομορφιάς δεν είχαμε κάτι συγκλονιστικό αυτή την εβδομάδα. Οπότε θα διαβάσουμε απλά κάτι που έχει λίγο ενδιαφέρον. Θα το δούμε τώρα αμέσως. Υπάρχει ένα άρθρο που μας μιλάει για τις φάσεις του φεγγαριού και τι μπορούμε να κάνουμε ανάλογα με αυτό. Λέει, το φεγγάρι επηρεάζει τη γη, τη φύση και εμάς τους ίδιους με πολλούς τρόπους. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορεί να προγραμματίσεις το επόμενο ραντεβού στο κομμωτήριο σύμφωνα με τις φάσεις του φεγγαριού. Γιατί το φεγγάρι μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα και την ταχύτητα με την οποία θα μεγαλώσουν τα μαλλιά σου. Δεν το περίμενε, σωστά? Τώρα έρχεται η εξήγηση. Νέο φεγγάρι. Νέο φεγγάρι έχουμε όταν το φεγγάρι βρίσκεται ανάμεσα στον ήλιο και τη γη και σηματοδοτεί το ξεκίνημα του σιληνιακού κύκλου. Το νέο φεγγάρι δεν είναι φωτεινό, καθώς η φωτεινή του πλευρά είναι γυρισμένη προς την αντίθετη μεριά. Κατά τη διάρκεια του νέου φεγγαριού, τα μαλλιά μας είναι στην πιο αδύναμη φάση του, συνεπώς μην κλείσεις ραντεβού για αλλαγή σε αυτή τη φάση. Γέμισμα φεγγαριού. Το γέμισμα του φεγγαριού είναι η φάση κατά την οποία το φεγγάρι φαίνεται ολοένα και μεγαλύτερο μετά από κάθε μέρα που περνάει. Αν αυτό που θέλεις να είναι να μακρύνεις τα μαλλιά σου, οι ειδικοί συνιστούν να προγραμματίζεις τα συχνά κουρέματα που πρέπει να κάνεις σε αυτή τη φάση. Είναι επίσης η φάση κατά την οποία μπορείς να κάνεις και μεγάλες αλλαγές, μάλλον τις μεγάλες αλλαγές που σκέφτεσαι. Πανσέλινος. Η πανσέλινος ξέρουμε τι είναι, είναι μια πολύ καλή φάση για κούρεμα, όμως όχι για δραστικές αλλαγές, γιατί, όπως ίσως ξέρουμε, η πανσέλινος επηρεάζει την ψυχολογία σημαντικά. Αυτό σημαίνει πως ίσως δεν βλέπουμε ξεκάθαρα τα πράγματα και καλύτερα να προγραμματίσουμε το κούρεμά μας μια άλλη μέρα. Χάσιμο φεγγαριού είναι η φάση κατά την οποία το φεγγάρι μοιάζει να μικραίνει με κάθε μέρα που περνάει. Τα μαλλιά μακραίνουν πιο αργά κατά τη διάρκεια του χασίματος του φεγγαριού, άρα αν πρόκειται να κάνεις κάποια δραστική αλλαγή, αυτή είναι η καλύτερη περίοδος, καθώς το κούρεμά σου θα διατηρηθεί φρέσκο για περισσότερο καιρό. Είδατε, παιδιά, τι μαθαίνουμε? Γιατί και αυτό θα το εντάσεις εύκολα στη στήλη της ομορφιάς. Κάτι άλλο για ομορφιά δεν έχουμε. Υπάρχουν πολλές εκθέσεις που γίνονται αυτή την περίοδο, καινούργια πράγματα που μπορεί να μαθαίνουμε να μας έρχονται ή να βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν. Και να πούμε κάτι σχετικό με αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι όλα λοιπόν έχουν έναν ρυθμό πιο ρομαντικό όταν βγαίνουμε έξω. Τα μαγαζιά είναι στολισμένα με καρδούλες, αρκουδάκια κτλ. Λόγω του Αγίου Βαλεντίνου. Ας μην κάνουμε τη συζήτηση για το αν πρέπει να ή δεν πρέπει να γιορτάζουμε ή αν όλα γίνονται στο βωμό του χρήματος και για την ματαιοδοξία μας κτλ. Εδώ υπάρχει ένα άρθρο για το πότε ερωτεύονται οι άνθρωποι. Όλη μας η ζωή περιστρέφεται γύρω από σχέσεις και η πραγματική ευτυχία αφορά το πόσο κοντά και αγαπημένα νιώθουμε όταν είμαστε μαζί με τους άλλους. Είτε είναι φίλοι, είτε ερωτικοί σύντροφοι, είτε γονείς μας. Ο έρωτας είναι το απόλυτο συναίσθημα. Ο Νίτσε είχε πει «Η ερωτευμένη είναι τρελή». Και κατά μία έννοια είχε δίκιο, όταν είμαστε ερωτευμένοι αλλάζει ο τρόπος που νιώθουμε και αντιλαμβανόμαστε τη ζωή. Όμως, πότε δύο άνθρωποι ερωτεύονται, υπάρχουν συνθήκες που βοηθούν σε αυτό? Άραγε τα ετερόνυμα έλκονται? Κανείς λέει λοιπόν ότι ο πρώτος παράγοντας είναι ο συγχρονισμός, το timing.
Κανείς μπορεί να ερωτευθεί όταν δεν το περιμένει καθόλου, από απλή τύχη ή σύμπτωση. Ένας ιδανικός σύντροφος μπορεί να κάθεται δίπλα σου στο πάρτι, αλλά να μην τον προσέξεις αν είσαι απασχολημένος ή απασχολημένη με θέματα της δουλειάς σου ή αν είσαι ήδη σε μια σχέση ή με κάποιο άλλο τρόπο συναισθηματικά μη διαθέσιμη ή διαθέσιμος. Μη διαθέσιμος. Αν όμως μόλις μπήκες στο κολέγιο ή μετακόμισες ή μόνο σε άλλη πόλη, αν πρόσφατα βγήκες από μια ικανοποιητική σχέση, αν άρχισες να βγάζεις αρκετά λεφτά για να κάνεις οικογένεια, αν είσαι μόνος, μόνη ή πέρασες μια δυσκολία ή δοκιμασία ή τέλος, αν έχεις πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, τότε έχεις τις προδιαγραφές για να ερωτευτείς. Τρίτος παράγοντας. Συγγνώμη, αυτός ήταν, για να δούμε, ο πρώτος και ο δεύτερος μαζί. Ο δεύτερος παράγοντας. Η κοντινότητα. Η κοντινότητα μπορεί να παίξει και αυτή το ρόλο της. Τίνουμε να επιλέγουμε ανθρώπους που είναι κοντά μας. Τρίτος παράγοντας. Το μυστήριο. Ένας άλλος παράγοντας στην επιλογή συντρόφου είναι το μυστήριο. Έχει φανεί πως και τα δύο φύλλα έλκονται από ανθρώπους τους οποίους βρίσκουν μυστηριώδεις. Όπως είχε γράψει και ο Μπολιέρ, η αγάπη μας για τις γυναίκες είναι σε αναλογία με το βαθμό σου. Τι λέει? Δεν το λέει σωστά. Τέλος πάντων, θα το διαβάσουμε κάποια άλλη στιγμή. Το αντίθετο είναι επίσης αλήθεια. Η οικειότητα μπορεί να απομακρύνει τις σκέψεις για μια ρομαντική σχέση. Σχεδόν όλα τα άτομα έχουν μια σεξουαλική αποστροφή σε πάρα πολύ οικεία πρόσωπα, προτιμούν να σχετίζονται με ξένους. Τέταρτος παράγοντας. Τα ετερόνυμα έλκονται. Παρόλο που οι περισσότεροι άνθρωποι ανά τον κόσμο που νιώθουν ερωτική έλξη για αγνώστους μη οικείους, επιλέγουν να έχουν αυτούς που έχουν την ίδια εθνότητα, το ίδιο κοινωνικό, θρησκευτικό και οικονομικό υπόβαθρο και ίδιο βαθμό νοημοσύνης και παρόμοιες συμπεριφορές, προσδοκίες, αξίες, ενδιαφέροντα και παρόμοιο κοινωνικό και παρόμοιες κοινωνικό επικοινωνιακές δεξιότητες. Πέμπτος παράγοντας. Η συμμετρία, η τάση μας να επιλέγουμε ανθρώπους με καλές αναλογίες, είτε στο πρόσωπο είτε στο σώμα. Έκτος παράγοντας. Μου θυμίζεις κάποιον που ήξερα όταν ήμουν παιδί. Άνθρωποι που αγαπήσαμε και μας φρόντισαν καταγράφονται ως θετικά μοντέλα και πολλές φορές στην ενήλικη ζωή μας, ο σύντροφός μας μπορεί να έχει τα στοιχεία αυτού του ανθρώπου. Π.χ. ενός αδερφού που μας φρόντισε, του πατέρα, της γυναίκας που μας κρατούσε όταν ήμασταν παιδιά κτλ. Κλείνοντας, ας μην ξεχνάμε πως η πλειοψηφία των παραπάνω παραγόντων μας επηρεάζει χωρίς να τους αντιλαμβανόμαστε και όπως τα περισσότερα πράγματα στη ζωή, έτσι και ο έρωτας έρχεται χωρίς να τον περιμένουμε, γιατί στον έρωτα όλα είναι πιθανά. Ορίστε. Διαβάσαμε και το ανάλογο άρθρο. Και επανερχόμαστε. Thank you.
πάμε στο επόμενο άρθρο, παύλα θέμα, να πούμε συγχαρητήρια στην Ελεονόρα που πήρε σήμερα το lower. Να δώσουμε φιλάκια στην Ελεονόρα. Στην Κωνσταντίνα, στη Βιολέτα. Και εδώ και κάποια άλλα ονόματα εδώ που μου στέλνουν μηνύματα ότι με παρακολουθούν. Πολλά φιλιά. Και μετά από, από αυτές τις αφιερώσεις, δεν έχει βέβαια σχέση με τη θεματολογία που συνήθως επιλέγουμε, αλλά έχει έτσι την πλάκα του. Λέει, να πούμε τρία πράγματα που ίσως δεν ξέραμε. Ότι ένα χαλασμένο ρολόι δείχνει σωστά την ώρα τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα. Ένας καρχαρίας μπορεί να μυρίσει μια σταγόνα αίματος σε 100 εκατομμύρια σταγόνες νερού. Και μια γάτα έχει 4 σειρές μουστάκια με τα οποία προσδιορίζει αν ένας χώρος είναι υπερβολικά μικρός για να στριμωχτεί και να περάσει. Αυτά ήταν κάποια πράγματα που μπορεί να μην ξέραμε. Και να περάσουμε στη στήλη που έχει να κάνει με το ευζήν και γενικότερα έτσι με όλα τα πράγματα που ίσως να βελτιώνουν την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας. Αυτά τα αμερικάνικα, ξέρετε, New Year's Resolution, που πολλές φορές λέμε ότι είναι μόνο για κατανάλωση marketing, τελικά μπορεί να μην είναι και τόσο. Και βέβαια δεν ξέρουμε αντίστοιχα ποια λέξη θα μπορούσαμε να βρούμε στα ελληνικά για όλο αυτό, για αυτή την πρόταση. Όλοι μας σκεφτόμαστε ένα-δύο πράγματα για τη ζωή μας, τις πρώτες μέρες της νέας χρονιάς, το αν αυτά τα ένα-δύο πράγματα γίνονται τα δειλά, αν γίνονται τα δειλά βήματα που θα μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον καθένα, ή ξεχνιούνται με το που περάσει η επίρρεια του hangover. Εξαρτάται από το πόση σημασία δίνουμε σε συμβολισμούς και νέα ξεκινήματα. Εδώ έχουμε κάποια αποστάγματα σοφίας για τα νέα ξεκινήματα, τις αλλαγές και τις αποφάσεις που μπορεί ο κάθε ένας μας να πάρει ξεκινώντας από αύριο. Σε κάθε φαινόμενο η αρχή παραμένει η πιο αξιόλογη στιγμή, είπε ένας Άγγλος συγγραφέας. Όλες οι σπουδαίες πράξεις και όλες οι σπουδαίες σκέψεις έχουν γελίο ξεκίνημα. Ποτέ μην αρχίζεις μια δουλειά, μια μάχη, μια ερωτική σχέση αν ο φόβος της ήττας επισκιάζει την προοπτική της νίκης. Αυτό το είχε πει ο Νάσης. Ένα ταξίδι 1000 χιλιόμετρων αρχίζει με ένα βήμα. Το κόλπο για να ξεκινήσεις είναι να σταματήσεις να μιλάς και να αρχίσεις να κάνεις. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι τα πράγματα θα διορθωθούν εάν αλλάξουν. Είμαι σίγουρος όμως ότι για να διορθωθούν πρέπει να αλλάξουν. Οι δυνατοί χαρακτήρες δημιουργούνται από την αλλαγή, οι αδύναμοι από τη σταθερότητα. Κρίση είναι μια αλλαγή που προσπαθεί να συμβεί. Αν αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα που βλέπεις θα αλλάξουν. Αλλάξτε τις γνώμες σας και φυλάξτε τις αρχές σας. Αλλάξτε τα φύλλα και φυλάξτε τις ρίζες. Πρέπει να είσαι η αλλαγή που θέλεις να έρθει. Ο χρόνος τα αλλάζει όλα, εκτός από κάτι μέσα μας που μένει έκπληκτο από την αλλαγή. Όταν υπάρχει ανάγκη να πάρεις μια απόφαση, το καλύτερο πράγμα είναι να κάνεις το σωστό. Το δεύτερο καλύτερο πράγμα είναι να κάνεις λάθος. Το χειρότερο απ' όλα είναι να μην κάνεις τίποτα. Δεν είναι «είχα την ευκαιρία», συνήθως είναι «είδα την ευκαιρία». Ωραία. Και με αυτά τα ερωτήματα που ήταν πολύ ωραία, πάμε σε ένα έτσι μικρούλι διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Oh.
Και κάτι να πούμε για την σημερινή ημέρα, ότι σαν σήμερα, το 1964, το Γενικό Χημείο του Κράτους δίνει το πράσινο φως για την κυκλοφορία της Coca-Cola στη χώρα μας. Αυτό κι αν ήταν από τότε. Από γεννήσεις τι είχαμε, για καθίστε να δούμε. Είχαμε τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος. Να γεννιέται. Και επίσης είχαμε και την Τζένιφερ Άνιστον, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Τζένιφερ Αναστασάκη. Επίσης γενέθλια. Αυτά. Αυτά τα ενδιαφέροντα σαν σήμερα. Έχει και κάποια άλλα γεγονότα, αλλά είναι λιγάκι πιο βαριά. Και καλό θα ήταν, δεν υπάρχει κάποια ανάγκη να αναφερθούμε σε αυτά. Και να θυμηθούμε ότι λόγω της ρομαντικής διάθεσης υπάρχει και το Marry Me, η ταινία της Jennifer Lopez, η οποία κάνει το ντεμπούτο της, νομίζω, σήμερα στους κινηματογράφους. Ίσως να είναι ευκαιρία έτσι λίγο να χαζέψουμε, να περάσει ευχάριστα ένα δίωρο. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σήμερα που η μέρα ήταν καταπληκτική, ήταν για βουτιά. Μετά τα χιόνια ήρθαν και οι μέρες που θυμίζουν καλοκαίρι. Και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή, την ίδια ώρα. Φιλιά, καληνύχτα. Thank you.